Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο παρόν βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να εισάγουμε πίνακες με δεδομένα στο LaTeX. Κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο πολύ απλό, αλλά τέλος πάντων πιστεύω θα τα καταφέρουμε εύκολα σε λίγο με αυτά που θα πούμε και θα εξηγήσουμε. Οι πίνακες κυρίες και κύριοι είναι πολύ συχνό αντικείμενο μέσα σε μια εργασία, είτε παρουσιάζοντας κάποια σύνοψη από κάποια αποτελέσματα, είτε απλά παρουσιάζοντας δεδομένα. Θα ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο με κάτι πάρα πολύ απλό για να μην κουράσουμε το ακροατήριο. Θα προσπαθήσουμε να γράψουμε έναν ή τουλάχιστον να ξεκινήσουμε να γράφουμε έναν πίνακα με την αλφαβήτα, σαν και αυτό που βλέπετε εδώ. Πώς μπορούμε λοιπόν να τοποθετήσουμε σε έναν πίνακα τα στοιχεία ότι το γράμμα α λέγεται α, το β λέγεται β και το καθεξής. Στο LaTeX κυρίες και κύριοι θα χρειαστεί να κάνουμε τούτα εδώ. Πιστεύω ότι θυμάστε όλοι λίγο την εισαγωγή γύρω από τις γλώσσες και τα λοιπά, γύρω από τη γλώσσα. Το στοιχείο αυτό που μας εισάγει κυρίες και κύριοι στο περιβάλλον του πίνακα είναι εντολή Begin Tabular, η οποία όπως καταλαβαίνετε τελειώνει και με την εντολή End Tabular. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, στο περιβάλλον δηλαδή πινακοποιημένης γραφής, μπορούμε να κάνουμε τα εξής. Θα πρέπει καταρχήν να ορίσουμε πόσες στήλες έχουμε στον πίνακα. Εδώ, αυτό εδώ το αντικείμενο, δηλαδή τα άγκιστρα αυτά εδώ με τα γράμματα SSE, σημαίνουν ότι έχουμε δύο στήλες οι οποίες τοποθετούνται στο, η στήχηση των οποίων είναι στο κέντρο, το C είναι από το center. Μπορούμε να έχουμε για παράδειγμα το L και το L που σημαίνει left ή το right που σημαίνει δεξιά στήχηση. Μπορούμε επίσης να έχουμε mix, για παράδειγμα να γράψουμε εδώ το L και εδώ το right ή το C για παράδειγμα. Αν θα δείτε λίγο το αποτέλεσμα αυτής της γραφής μετά τη μεταγλώτηση, θα δείτε τώρα ότι η στήχηση έχει αλλάξει λίγο. Για παράδειγμα, το γάμα που έχει 5 γράμματα έχει κάπως διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ή για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε αυτό το R εδώ και το C εδώ και ούτω καθεξής. Δεν θα επιμείνω τόσο πολύ σε αυτό το σημείο. Θα αφήσω και τα δύο στο CSE, με λίγα λόγια στο κέντρο της στήλης. Απλά να έχετε υπόψη σας όσα γράμματα βάζουμε εδώ, τόσες είναι οι στήλες του πίνακα. Αυτό έχει σημασία στην ακριβώς από κάτω γραμμή που θα δούμε. Προσέξτε τώρα λίγο. Κάθε γραμμή του πίνακα, κάθε εγγραφή δηλαδή, θα πρέπει να τελειώνει με αυτή τη διπλή κάθετο που βλέπετε εδώ. Αυτή εδώ η διπλή κάθετος είναι το σύμβολο που λέει στο LaTeX ότι εδώ έχει τελειώσει η γραμμή και αυτό που βλέπω στη συνέχεια θα το τοποθετήσω από κάτω. Για λόγους απλότητας, εμείς έχουμε γράψει εδώ τρεις γραμμές, γιατί τρεις γραμμές παίρνουμε και στο αποτέλεσμα. Θα μπορούσε όμως το κείμενο να έχει γραφτεί με αυτόν, με αυτόν εδώ τον τρόπο. Όπως για παράδειγμα να είναι όλα στην ίδια γραμμή, δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε ένα πίνακα με τρεις γραμμές, αλλά επειδή έχουμε γράψει τρεις φορές αυτό το σύμβολο, του τερματισμού γραφής δηλαδή, θα δείτε ότι εδώ δεν παίρνουμε κανένα μήνυμα προειδοποίησης ή λάθος, αλλά συνεχίζουμε να έχουμε ένα πίνακα με τρεις εγγραφές, με τρεις γραμμές. Προσοχή λοιπόν, δεν σημαίνει ότι επειδή στο LaTeX έχουμε μία γραμμή, θα πάρουμε μία γραμμή στον πίνακα του PDF. Ας ακυρώσουμε λίγο αυτές εδώ τις εγγραφές και ας γυρίσουμε εδώ να εξηγήσουμε και πάλι ότι μία γραμμή τελειώνει εκεί όπου συναντάτε το σύμβολο της διπλής καθέτου. Προσοχή, μην αφήνετε εδώ κενά, αυτό εδώ το σύμβολο είναι λάθος, δεν είναι τερματισμός γραμμής πίνακα. Αυτά θα πρέπει να είναι μεταξύ τους ενωμένα. Προσέξτε επίσης αυτό το σύμβολο του Άμπερσαν, του καλλιγραφικού και, το οποίο χωρίζει τα στοιχεία των στυλών. Για παράδειγμα, όταν γράφουμε εδώ το α και μετά αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι αυτό εδώ θα τοποθετηθεί στην πρώτη στήλη, αυτό που ακολουθεί θα τοποθετηθεί στην τρίτη στήλη, στη δεύτερη στήλη, συγγνώμη, και ούτω καθεξής, τρίτη, τέταρτη κτλ. Μεταξύ τους οι γραμμές δηλαδή χωρίζονται με το σύμβολο της διπλής ανάποδης καθέτου, μεταξύ τους οι στήλες χωρίζονται με το σύμβολο του καλλιγραφικού και. Προσοχή, θα πρέπει να κάνουμε σφάλματα. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε εδώ να γράψουμε ένα ακόμα και, που σημαίνει τρίτη στήλη. Θα αρχίσουμε να παίρνουμε κάποια μηνύματα σφάλματος. Ακόμα και αν εδώ γράψουμε κάτι, για παράδειγμα τον αριθμό 1, δεν σημαίνει ότι τα έχουμε καταφέρει σωστά, γιατί λείπει εδώ ένα τρίτο γράμμα, όπως για παράδειγμα θα ήταν έτσι, που θα μας υποδήλωνε την τρίτη στήλη. Και πάλι δεν είμαστε ακριβώς σωστοί, με την έννοια ότι λείπουν τα από κάτω εδώ στοιχεία, το 2, το 3 ή το οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο πώς γράφουμε τους πίνακες. Δυστυχώς το LaTeX δεν είναι και πολύ φιλικό σε αυτή την κατεύθυνση. Θυμόμαστε προς το παρόν λοιπόν ότι
Ένας πίνακας ξεκινάει με την εντολή begin tabular, τελειώνει με την εντολή end tabular, όπως όλα τα περιβάλλοντα που ξεκινάνε με το begin. Δηλώνουμε μέσα σε άγκιστρα το πλήθος των στυλών που έχουμε και τη στίχησή τους, αν είναι δεξιά, αριστερή ή κεντραρισμένη. Με το L θα πάνε αριστερά, με το C θα πάνε στο κέντρο, με το R θα πάνε δεξιά, το right δηλαδή. Και στη συνέχεια, κάθε γραμμή θα πρέπει να τελειώνει με το σύμβολο της διπλής καθέτου. Κάθε στήλη θα πρέπει να χωρίζεται από την επόμενη ή την προηγούμενη της με το καλλιγραφικό και με το ampersand. Το αποτέλεσμα λοιπόν που προς το παρόν έχουμε είναι αυτό εδώ. Αυτό που χρειάζεται να πούμε είναι το εξής, ότι στους πίνακες, κυρίες και κύριοι, που εισάγουμε θα ήταν πολύ καλό, και γενικά το ακολουθούμε αυτό, να έχουμε μία λεζάντα, κάτι δηλαδή που να λέει πίνακας ένα, αυτό, εκείνο, το άλλο κτλ. Και ένα κλειδί, μία αν θέλετε σήμανση, έτσι ώστε να μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτόν τον πίνακα. Να γράφουμε δηλαδή μέσα στο κείμενο της εργασίας μας μία πρόταση, μία φράση η οποία λέει ο πίνακας τάδε μας εξηγεί αυτό ή ο πίνακας τάδε μας λέει το άλλο και ούτω καθεξής. Για να το πετύχουμε αυτό εδώ θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή begin table και end table, την οποία μπορούμε να τη βρούμε πολύ εύκολα από εδώ. Μπορούμε και να τη γράψουμε, βέβαια δεν μας ενοχλεί κανείς να μην τη γράψουμε ή όχι. Και θα μεταφέρουμε αυτό το κομμάτι εδώ μέσα. Λοιπόν, ας τα βάλουμε λίγο πιο δεξιά, ας κάνουμε λίγο δηλαδή μια καλύτερη στίχηση, για να είμαστε πιο συνεπείς με αυτά που κατά καιρούς έχουμε πει για τη στίχηση. Αυτό το caption που βλέπετε εδώ, η εντολή αυτή caption, είναι η λεζάντα του πίνακα και μπορούμε να πούμε ότι εδώ γράφουμε μία μικρή περιοχή, εδώ γράφουμε μία μικρή περιγραφή για το τι είναι αυτός ο πίνακας. Πίνακας με την αλφαβήτα. Ή όπως θέλετε εσείς ονομάστε εσείς. Συγγνώμη. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ την περίπτωση τώρα, κοιτάξτε λίγο τι έχουμε πετύχει, κυρίες και κύριοι. Θα πάρετε, θα πάρετε στο αποτέλεσμα, έχει φύγει λίγο στην άκρη της σελίδας, μία λεζάντα. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, όπως βλέπετε, έχουμε τον πίνακα και από κάτω μία λεζάντα που μας λέει ότι ο πίνακας 1 έχει τον πίνακα με την αλφαβήτα. Παρατηρήστε επίσης ότι το 1 έχει τοποθετηθεί αυτόματα. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να καταλάβετε ότι είναι δουλειά του συστήματος να βάζει αυτή την αυτόματη αρρύθμιση και να ελέγχει την ορθότητά της. Προφανώς ένα δεύτερο πίνακα θα γράψει πίνακας 2, πίνακας 3 και ούτω καθεξής. Και εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, μπορούμε πολύ απλά εδώ να γράψουμε λίγο το εξής. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι θέλουμε να δώσουμε μία αναφορά σε αυτόν τον πίνακα. Να γράφουμε δηλαδή μέσα στην εργασία μας ο πίνακας τάδε δηλώνει αυτό, εκείνο, το άλλο κτλ. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει εκτός από κάποιον να γράψουμε και το label. Ένα κλειδί, να δώσουμε με λίγα λόγια μια ετικέτα με ένα κλειδί. Αυτό το κλειδί της ετικέτας θα πρέπει να είναι μοναδικό. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε, αν για παράδειγμα σε περίπτωση που έχουμε πολλούς πίνακες, εικόνες κτλ. Δεν μπορούν δύο οι πίνακες να έχουν το ίδιο κλειδί, θα πρέπει να το ελέγχουμε λίγο αυτό εδώ, να είναι ξεχωριστό για τον κάθε πίνακα. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι ονομάζουμε αυτόν τον πίνακα πίνακα Α. Σε αυτή την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, που έχουμε γράψει την εντολή label tab Α, το tab το βάζω εδώ από το table, δεν είναι υποχρεωτικό να το γράφετε έτσι, θα μπορούσατε να έχετε γράψει και μόνο το Α, αλλά σε μια μεγάλη εργασία που μπορεί να έχουμε πίνακες, εικόνες, σχήματα, άλλα αντικείμενα κτλ. Είναι καλό να τα ξεχωρίζουμε αυτά μεταξύ τους. Οπότε, για να θυμόμαστε ότι μια αναφορά είναι αναφορά πίνακα, καλό είναι κάπως να το δηλώνουμε, και ένας συνηθισμένος τρόπος για να πετύχουμε κάτι τέτοιο είναι να το γράφουμε έτσι με το tab α. Εδώ λοιπόν που λέτε μπορούμε να γράψουμε αυτήν εδώ την εντολή, την ref, που θα μας δώσει μια αναφορά τώρα πια στο πεδίο που έχουμε γράψει εδώ στο tab α, μας δείχνει ό,τι θέλετε εδώ μπορείτε να γράψετε. Το νόημα που θα πάρετε, αυτό που θέλουμε να πάρουμε και θέλω να κρατήσετε σαν νόημα, κυρίες και κύριοι, είναι αυτός εδώ ο αριθμός. Αυτό εδώ που λέει ο πίνακας 1 μας δείχνει κτλ. Προσέξτε λίγο, εδώ έχουμε ένα πίνακα και είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι ο πίνακας μας δείχνει ή ο πίνακας 1 μας δείχνει. Σε μια μεγάλη εργασία όμως, δεν είναι λογικό να προσπαθούμε να ελέγξουμε αυτή την ροή της αρρύθμισης, της αυτόματης αρρύθμισης,
Πολλοί δε μάλιστα όταν ανακατεύουμε λίγο την εργασία μας βάζοντας πίνακες, βγάζοντας πίνακες και ούτω καθεξής. Είναι δουλειά του συστήματος να το κάνει αυτό εδώ. Και όταν έχετε σχήματα, εικόνες, πίνακες κτλ., ο σωστός τρόπος για να το κάνετε είναι να δώσετε εδώ μία ετικέτα και να χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια την ετικέτα με το όνομά της. Εδώ, ας το κολλήσουμε αυτό εδώ, δεν χρειάζεται. Αυτό που θέλω να σας πω για αυτήν εδώ την περισπωμένη, για αυτήν εδώ την παύλα σαν περισπωμένη, είναι το εξής. Σε μια εργασία όπου το κείμενο είναι μεγάλο, αυτή εδώ η περισπωμένη μας λέει το εξής, ότι όταν γράφει το σύστημα πίνακας 1 ή πίνακας οτιδήποτε, κάποια αρρύθμιση, δεν θα χωριστούν αυτά μεταξύ τους σε διαφορετική γραμμή, δηλαδή δεν θα αλλάξουν σειρά. Όταν για παράδειγμα είναι στο τέλος μιας γραμμής, δεν θα πάει το ένα από κάτω. Αυτό δεν είναι βέβαια και τελείως απαραίτητο να το κάνετε, αλλά καμιά φορά το χρησιμοποιούμε έτσι ώστε ακολουθούμε δηλαδή ένα κανόνα τυπογραφίας που λέει ότι δεν είναι καλό για το μάτι μας να χάνει λίγο αυτή τη συνέχεια. Όταν λέμε πίνακας 1, θα πρέπει να είναι αυτό στην ίδια γραμμή. Αν το παραλείψετε αυτό εδώ, προφανώς και δεν είναι σφάλμα, λάθος, θα πάρετε κανονικότατο το αποτέλεσμα όπως είχαμε πάρει και πριν. Απλά μπορεί να χάσετε λίγο έτσι στην δομή της παραγράφου κάποια πράγματα. Τέλος κυρίες και κύριοι, ένα πράγμα που πρέπει να σημειώσουμε ακόμη είναι η περίφημη τοποθέτηση. Έχετε δει ότι το LaTeX προσπαθεί να τοποθετήσει μόνο του και όπως αυτό νομίζει καλύτερα τα στοιχεία του πίνακα. Με αυτήν εδώ όμως την επιλογή, την οποία τη βάζουμε, προσέξτε λίγο, στο Begin Table και όχι στο Tabular, μπορούμε να δηλώσουμε εμείς πού θέλουμε να βάλουμε το αντικείμενο αυτό. Το Edge που έχω χρησιμοποιήσει εγώ εδώ είναι μια συντομογραφία από το Here που σημαίνει ότι ο πίνακας 1 θα πάει στο σημείο αυτό που βρέθηκε. Στο βάλε, με λίγα λόγια μια εντολή που λέει βάλε τον πίνακα εδώ. Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετήσει κανείς το T που σημαίνει Top, δηλαδή προσπάθησε να βάλεις τον πίνακα στην κορυφή της σελίδας. Εδώ τώρα έχουμε μια εργασία που έχει μόνο μια σελίδα, είναι ένα παράδειγμα που κάνουμε, αλλά σε μια άλλη, σε μια μεγάλη εργασία αυτά που μπορεί να παίζουν ρόλο όταν είναι πολλές σελίδες και υπάρχει έτσι λίγο διχογνωμία αν θα το βάλουμε στη μία σελίδα τον πίνακα στον άλλη κτλ. Ή μπορεί να χρησιμοποιήσουμε το B που σημαίνει το bottom μιας σελίδας, δηλαδή το κάτω μέρος μιας σελίδας, ή το P που σημαίνει ότι μπορούμε να προσπάθησε να βάλεις το πίνακα σε μια ξεχωριστή σελίδα μόνο του, δηλαδή να μην υπάρχει κείμενο ή άλλο αντικείμενο της εργασίας σε αυτήν εδώ τη σελίδα παρά μονάχα αυτός ο πίνακας, ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορους συνδυασμούς ανάμεσά τους με κάποια σειρά προτεραιότητας. Για παράδειγμα, πολύ συχνά εγώ χρησιμοποιώ αυτόν τον συνδυασμό, ο οποίος μας λέει το εξής. Προσπάθησε να βάλεις τον πίνακα στην κορυφή της σελίδας. Αν δεν τα καταφέρεις, αν δηλαδή υπάρχει κάτι άλλο εκεί που δεν μπορεί να φύγει, βάλ τον στο B, στο bottom, στο κάτω μέρος της σελίδας. Διαφορετικά, τοποθέτησε τον εδώ που είσαι, εδώ που είσαι τώρα. Το αποτέλεσμα αυτό εδώ, κυρίες και κύριοι, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα αλλάξει κάτι, γιατί μπορεί να μπει εδώ, κάλλιστα. Αλλά σας λέω ότι σε μια μεγάλη εργασία αυτά μπορεί να σας παραξενέψουν λίγο σαν αποτέλεσμα, δηλαδή το που τοποθετείτε ο πίνακας κτλ. Τέλος, παρατηρήστε ότι εδώ έχουμε τη λεζάντα του πίνακα ακριβώς από κάτω από τον πίνακα. Αυτό δεν είναι και πολύ σωστό για τους πίνακες, είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε στα σχήματα. Τη λεζάντα όμως του πίνακα συνήθως, κυρίες και κύριοι, την τοποθετούμε πάνω από τον πίνακα, πριν αρχίσει ξεκινήσει ο πίνακας δηλαδή. Οπότε θα πάρω αυτό εδώ, αυτήν εδώ τη γραμμή και θα την πάω πάνω από τον Begin Tabular εδώ, έτσι ώστε να έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Να έχουμε δηλαδή εδώ ένα περιβάλλον το οποίο μας λέει ο πίνακας 1 και από κάτω να είναι ο πίνακας 1. Είναι θέμα βέβαια, πώς λένε, πολλές φορές και γούστου, αλλά κατά κανόνα γενικά σας λέω ότι τις λεζάντες του πίνακα τις γράφουμε πριν από τον πίνακα, ενώ τη λεζάντα των σχημάτων κάτω από το σχήμα. Επίσης, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές στους πίνακες χρειαζόμαστε να βάλουμε κάποιες, ας το πούμε έτσι, περιβάλλουσες γραμμές. Τι εννοώ? Δείτε λίγο το αποτέλεσμα αυτής της εντολής εδώ με το H-Line που σημαίνει οριζόντια γραμμή. Τη βάζουμε αμέσως από το Begin Tabular και πριν να ξεκινήσουν τα δεδομένα. Όπως βλέπετε εδώ έχει τοποθετηθεί μια γραμμή πάνω από τον πίνακα, από εκεί που ξεκινάει δηλαδή. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, και εδώ, εδώ που τελειώνουν τα δεδομένα του πίνακα, και να έχουμε περικλείσει πάνω και κάτω με μια οριζόντια γραμμή τα στοιχεία αυτού του πίνακα.
Αυτό εδώ μπορούμε να το κάνουμε και σε όλες τις γραμμές. Σε όλες, κάθε γραμμή δηλαδή να, είναι, να υπάρχει μια οριζόντια γραμμή που χωρίζει τη μία γραμμή από την άλλη. Δεν το πολύ συνηθίζουμε όμως να σας πω την αλήθεια. Συνήθως αφήνουμε δύο γραμμές στην αρχή και στο τέλος ή αν υπάρχει κάποια γραμμή τίτλων στον πίνακα. Αλλά μπορείτε ασφαλώς να το κάνετε αν είναι κάτι το οποίο το θέλετε ή το επιθυμείτε κτλ. Εδώ επίσης να σας πω το εξής, ότι πολλές φορές είναι επιθυμητό, αν και πολύ λιγότερο επιθυμητό, να βάλουμε τις λεγόμενες κάθετες γραμμές. Για παράδειγμα, αν εδώ τοποθετήσω μια κάθετη γραμμή, μια κάθετη παύλα στην ουσία, τότε το αποτέλεσμα θα είναι να τοποθετηθεί εδώ μια, όπως βλέπετε, μια κάθετη γραμμή σε όλα τα στοιχεία του πίνακα, ή εδώ έτσι, και αριστερά και δεξιά. Ή μπορούμε να βάλουμε και εδώ στη μέση μια γραμμή. Τώρα με αυτόν τον τρόπο, όπως βλέπετε, έχουμε περικλείσει όλα τα κελιά με οριζόντιες και κάθετες γραμμές. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο το έχετε δει πάρα πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, αλλά γενικά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφεύγουμε. Θέλω να σας πω ότι γενικά σε εργασίες που γράφουμε, και αυτό θα το έχετε δει σε αλλωνών εργασίες ή σε βιβλία κτλ., η τοποθέτηση κάθετων γραμμών δεν είναι και πολύ καλή αισθητική και γενικά πρέπει να την αποφεύγουμε. Όπως επίσης και το να βάζουμε και κάθετες γραμμές και οριζόντιες γραμμές σε όλα τα στοιχεία, εκτός από την αρχή και το τέλος, που ίσως είναι λογικό και πρέπει να το κάνουμε. Να είστε λίγο φιδωλοί με το πόσες γραμμές βάζετε στον πίνακα, κυρίως με τις κάθετες γραμμές. Θα σταματήσουμε στο σημείο αυτό εδώ τη συζήτηση αυτή για να πάμε σε ένα πιο σοβαρό κομμάτι, το πώς μπορούμε να βάλουμε ένα μεγαλύτερο πίνακα με δεδομένα, που πολλές φορές αυτά τα δεδομένα τα βρίσκουμε από άλλες πηγές, δεν τα έχουμε γράψει εμείς δηλαδή, ή τα έχουμε παράξει με κάποιο τρόπο, ή θέλουμε να εισάγουμε δεδομένα από μια εξωτερική πηγή. Πώς το κάνουμε και πώς μπορούμε να βοηθηθούμε με κάποια εργαλεία, γιατί το να ξεχάσει κανείς κάποια από αυτούς εδώ τους συμβολισμούς, κυρίες και κύριοι, είναι κάτι το οποίο είναι πανεύκολο και να καταλήξουμε σε προβλήματα. Στο σημείο αυτό λοιπόν θα σβήσουμε λίγο όλα αυτά εδώ που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και θα πάμε στη Eurostat. Για κοιτάξτε λίγο τι έχουμε εδώ. Συγγνώμη. Ο πίνακας αυτός εδώ, ο πίνακας με λίγα λόγια που έχει αυτόν τον κωδικό που βλέπετε εδώ, το TSDEC450, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας πίνακας που κρατιέται στη Eurostat, στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, και κρατάει στοιχεία σχετικά με το ποσοστό ανεργίας του πληθυσμού, αναφύλου όπως λέει εδώ, αν και εμείς εδώ έχουμε επιλέξει το total, τη συνολική δηλαδή, και όχι την ανεργία των αντρών, των γυναικών κτλ., για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν κάποιες άλλες συνεργαζόμενες χώρες, όπως για παράδειγμα με την Eurostat συνεργαζόμενες, όπως για παράδειγμα είναι η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία και ούτω καθεξής. Ας βάλουμε λοιπόν τον εξής στόχο. Θα πάρουμε αυτά τα στοιχεία για την ανεργία των χωρών μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να έχουμε αυτά εδώ τα συγκεντρωτικά, δηλαδή για την Ευρώπη των 28 χωρών ή την Ευρώπη των 17-18 χωρών της Ευρωζώνης κτλ. Για τα έτη 2012, 13 και 14. Μια τέτοια εισαγωγή δεδομένων, κυρίες και κύριοι, χειρογίνητα στο LaTeX, είναι κάπως κοπιαστική και έχει πάρα πολλούς κινδύνους. Θα δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό λίγο περισσότερο αυτοματοποιημένα. Λοιπόν, όπως πολλές φορές έχουμε πει με τη Eurostat, για την αποθήκευση δεδομένων ξεκινάμε από το κουμπί της αποθήκευσης, αφού έχουμε βρει τα δεδομένα. Μπορούμε να επιλέξουμε τον τύπο του Excel ή επίσης και το TSV θα μας έκανε εδώ. Δεν χρειαζόμαστε το description, δηλαδή την περιγραφή των δεδομένων. Θα ανοίξουμε λοιπόν ένα πίνακα με δεδομένα που είναι αυτής εδώ της μορφής. Ας αποθηκεύσουμε λίγο αυτό το αρχείο για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε στην επιφάνεια εργασίας με τον τίτλο που έχουμε βρει σαν αρχείο του Excel. Τώρα, πάμε λίγο στην εργασία μας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πει ότι γενικά δεν θέλουμε όλες τις χρονιές παρά μόνο από το 2012 και μετά. Οπότε αυτές εδώ τις εγγραφές μπορούμε να τις διαγράψουμε, αυτές τις στήλες δηλαδή, για τη συγκεκριμένη εργασία εννοώ. Διαφορετικά θα μας ήταν, μπορεί να μας ήταν και χρήσιμες. Λοιπόν, διαγράφουμε στήλες, κρατάμε το 2012 και μετά. Διαγράφουμε και αυτές τις κενές στήλες.
ας ανοίξουμε λίγο το πλάτος αυτής της στήλης εδώ, να το έχουμε λίγο περισσότερο έτσι κοντά μας, να φαίνεται λίγο καλύτερα. Διαγράφουμε επίσης, κυρίες και κύριοι, και αυτά εδώ τα στοιχεία, τα οποία δεν τα χρειαζόμαστε. Δηλαδή, έχουμε πει ότι δεν θέλουμε τους μέσους όρους σε διάφορα υποσύνορα της Ευρωζώνης και τα λοιπά. Αυτές τις αρχικές πληροφορίες εδώ. Εδώ που λέει Geo, μπορούμε να γράψουμε country ή state ή όπως θέλετε εσείς. Δεν χρειαζόμαστε επίσης τα τελευταία αυτά δεδομένα εδώ σχετικά με συνεργαζόμενες χώρες. Θα σταματήσουμε στο United Kingdom, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω καλά τα έχουμε καταφέρει. Μπορούμε επίσης να ταξινομήσουμε τις χώρες έτσι ώστε να έχουμε Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, δηλαδή με αύξουσα σειρά ανά χώρα. Και επίσης κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι εδώ, είναι καλό δηλαδή να το κάνουμε, να μην έχουμε το 7 αλλά να έχουμε το 7,0, να είναι όλα τα στοιχεία, αυτό έπρεπε να κάνω, όλα τα στοιχεία δηλαδή να έχουν σταθερό πλήθος δεκαδικών σημείων, ακόμα και αυτά που έχουν 0, για παράδειγμα Γερμανία, να μην γράφουμε 5 σκέτο, όταν εδώ δίνουμε 5,2, αλλά πρέπει να γράφουμε 5,0. Γνωστό αυτό το θέμα, όπως το έχουμε πει και άλλες φορές. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, τώρα είμαστε στο Calc ή στο Excel, κάτι ανάλογο, αλλά πώς μπορούμε κανείς να βάλει στο LaTeX με έναν σχετικά απλό τρόπο αυτά εδώ τον πίνακα δεδομένων. Εκτός από τη Γερμανία, βέβαια, καλό είναι να συγκεντρωθούμε και εδώ στα δικά μας, στα ωραία μεγάλα νούμερα του 27%, δυστυχώς. Λοιπόν, και ας κάνουμε λίγο το εξής. Θα σας πω λίγο το εξής, κυρίες και κύριοι. Ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό χειροκίνητα, αλλά σας λέω ότι γενικά δεν είναι και ο καλύτερος δυνατός. Πέρα από το ότι είναι κοπιαστικός, έχει και πάρα πολλούς κινδύνους για λάθη. Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που μπορούμε να βρούμε μετατροπής δεδομένων τύπου Excel ή αρχείων και CSV, TSV κτλ. Αυτόματα στο LaTeX, είναι μέσα από αυτή την online ιστοσελίδα, κυρίες και κύριοι, την οποία μπορείτε να βρείτε με την εντολή LaTeX Convert Table, δηλαδή μετατροπή πινάκων σε LaTeX. Ανοίξτε λίγο αυτή την ιστοσελίδα, το Table Generator. Εδώ σας έχει ένα παράδειγμα, αλλά δείτε λίγο πώς μπορούμε να κάνουμε τώρα αυτή τη μετατροπή αυτόματα. Θα αντιγράψουμε αυτά τα στοιχεία εδώ, στο clipboard με το Ctrl-C. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, από την επιλογή File, διαλέξτε αυτό που βλέπετε εδώ να γράφει Paste Table Data. Κάντε δηλαδή copy-paste, αντιγραφή και επικόλυση. Αυτό θα κάνω και εγώ τώρα εδώ. Και φορτώστε τα δεδομένα αυτά εδώ στην ιστοσελίδα αυτή. Από εδώ, εδώ τώρα θα δείτε, κυρίες και κύριοι, ότι έχει μετατρέψει αυτό το εργαλείο, αυτή η ιστοσελίδα, από την επικόλυση των δεδομένων που έχουμε κάνει σε μορφοποίηση τύπου LaTeX. Βλέπετε όλα αυτά τα begin table, centering, caption, begin tabular κτλ. Και στη συνέχεια πολύ απλά πατήστε το κουμπί που λέει copy to clipboard, αντιγράψτε δηλαδή αυτά τα δεδομένα τώρα πια από το LaTeX, περάστε εδώ στο Kylie και επικολλήστε τα. Αυτά είναι. Εδώ λοιπόν μπορούμε να πούμε τα εξής. Ας γράψω, να αλλάξουμε λίγο την γλώσσα, ότι είμαστε στα αγγλικά. Τι ήταν αυτό που είχαμε εδώ? Unemployment rate. Και το centering δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά μας λέει ότι θα τοποθετηθεί ο πίνακας στο κέντρο της σελίδας και όχι στην αριστερή μεριά. Το here είναι αυτό που είχαμε εξηγήσει πριν, ότι θα τοποθετηθεί εδώ και όχι στο πάνω ή στο κάτω μέρος της σελίδας. Αυτά μπορείτε να τα αλλάξετε όπως εσείς θέλετε. Παρατηρήστε ότι όλα έχουν τοποθετηθεί με ορθό τρόπο, χωρίς να χάνουμε να κάνουμε κάποια λάθη σχετικά με τα Amberstadt, με το τέλος της γραμμής κτλ. Και ας δούμε λίγο το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Έχουμε πάρει λοιπόν εδώ έναν πίνακα που έχει όλα αυτά εδώ τα δεδομένα όπως τα έχουμε πει πριν, και θα κάνουμε λίγο μερικές έτσι μικρές αλλαγές και διορθώσεις. Θα σας πω λίγο το εξής. Σε στήλες, κυρίες και κύριοι, όπου έχουμε νούμερο, όπως είναι εδώ, με σταθερό πλήθος δεκαδικών ψηφίων, είναι χίλιες φορές προτιμότερο να χρησιμοποιούμε τη δεξιά και όχι την αριστερή κεντραρισμένη στίχηση. Δείτε λίγο το αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής που θα κάνω εδώ, μόνο στην τελευταία χρονιά. Το κενό που αφήνω εδώ είναι για να υπάρχει λίγο μεγαλύτερος χώρος ανάμεσα στις στήλες. Θα βάλω εδώ το R, το οποίο είναι κάτι που προτιμώ. Θα αφήσω στην άλλη, το 2013, το C, το κέντρο, και θα έχουμε το L στο 2012 για να τα συγκρίνουμε μεταξύ τους. Κοιτάξτε λίγο τώρα τη διαφορά. Παρατηρήστε ότι
Εδώ η στίχηση είναι αριστερή, δηλαδή πάντα ξεκινάει από το σταθερό αριστερό σημείο της στήλης. Εδώ διαταβάζουμε μια χαρά, το 4,9 για την Αυστρία, το 7,6 για το Βέλγιο, το 12,3 όμως στη Βουλγαρία. Είναι λίγο δύσκολο το μάτι να αντιληφθεί ότι εδώ έχουμε αλλαγή τάξης μεγέθους, γι' αυτό είναι ένα διψήφιο νούμερο, ενώ εδώ είναι ένα μονοψήφιο. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ που είναι κεντραρισμένα τα νούμερα, όπως βλέπετε. Αντίθετα, εδώ στην δεξιά στήλη στο 2014, που επιλέγουμε επίσης και τη δεξιά στίχηση, παρατηρήστε ότι είναι πολύ πιο εύκολο το μάτι να καταλάβει ότι εδώ έχουμε ένα μονοψήφιο νούμερο, εδώ ένα διψήφιο και το καθεξής. Και το κόμμα είναι σταθερά στο ίδιο σημείο ή τελεία, αν είχαμε τελεία για παράδειγμα για τα δεκαδικά ψηφία. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας βολεύει, κυρίες και κύριοι, πάρα πολύ. Γι' αυτό σας το ξαναλέω, προτιμήστε αν έχετε τέτοια δεκαδικά ψηφία, νούμερα και αριθμούς με δεκαδικά ψηφία, επιλέξτε να έχετε σταθερό πλήθος δεκαδικών ψηφίων και επίσης επιλέξτε την δεξιά στίχηση, όπως εδώ θα κάνω εγώ παντού, R και R. Το δούμε τώρα λίγο όλο μαζί. Πολύ καλύτερα σε σχέση με πριν, έτσι δεν είναι, για όλα τα στοιχεία αυτά εδώ. Λοιπόν, στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, άλλη αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε. Θα πρέπει να διορθώσουμε αυτό το label, ας το αλλάξουμε σε tab unemp, μια συντομογραφία δηλαδή που να λέει ότι αυτός είναι ο πίνακας της ανεργίας, και επίσης κοιτάξτε λίγο το εξής, θα γυρίσουμε λίγο σε αυτά που είχαμε πει με την μορφοποίηση και την πρώτη γραμμή θα την κάνουμε να έχει έντονα γράμματα, με το BF, το Bold Face δηλαδή. Προσοχή μονάχα εδώ να μην κάνετε κάποιο λάθος με τα άγκιστρα και τα λοιπά, έτσι ώστε τα δεδομένα του πίνακα να ξεχωρίζουν από την πρώτη εγγραφή που είναι ο τίτλος, η επικεφαλίδα αν θέλετε του πίνακα, σχετικά με το τι περιέχει ο πίνακας αυτός. Εδώ μας λέει για παράδειγμα ότι αυτή η στήλη είναι η χώρα και εδώ είναι το έτος της παρατήρησης του 2012, 2013, 2014 κτλ. Απ' την άλλη μεριά, ένα ακόμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσθέσουμε κάποιες γραμμές βοηθητικές όπως είχαμε δει. Για παράδειγμα, να δώσουμε εδώ με το H-line μία. Συγγνώμη λίγο. Όπως και εδώ, στο Begin Tabular. Τώρα έχουμε κάνει, κυρίες και κύριοι, ένα αρκετά όμορφο πίνακα σε σχέση με αυτό που είχαμε ξεκινήσει. Έχουμε δώσει σωστά τη στοιχήση σε κάθε κολόνα, αριστερά για κολόνες για στήλες οι οποίες έχουν κείμενο, όπως είναι η Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, το μάτι να ξεκινάει σταθερά από το ίδιο σημείο. Δεξιά στοίχηση για στήλες που περιέχουν νούμερα με σταθερό αριθμό δεκαδικών ψηφίων, όπως είναι το ποσοστό ανεργίας. Έχουμε δώσει όλες τις χώρες με τη σειρά, έχουμε βάλει σωστά κάποια διαφορετική μορφοποίηση στην κορυφή, στην επικεφαλίδα του πίνακα επίσης. Μπορούμε να βάλουμε την τελευταία γραμμή εδώ επίσης, να έχει και αυτή μια γραμμή από κάτω, εκεί που τελειώνει ο πίνακας, μπορείτε να το δείτε εδώ, έτσι ώστε να έχουμε τώρα πια έναν κάπως όμορφο και τακτοποιημένο πίνακα.